Από τον τέταρτο Ευεργετινό, υπόθεση ΙΖ, δεν πρέπει κινούμενοι από υπερηφάνεια να πολυπραγνώνουν περί τα υψηλά νοήματα της γραφής και επαιτηρεί τα δογματικά και υπέρτερα της λογικής ή να προσπαθούμε να εννοήσουμε τα κρίματα του Θεού. Α. Εν το γεροντικό, κάποτε επεσκέφθηκαν τον Αβά Ζήνωνα μερικοί αδελφοί και του υπέβαλαν την εξής ερώτηση. Τι σημαίνει Αβά αυτό που γράφεται εις το βιβλίο του Ιώβ? Ουρανός δε ου καθαρός εναντίον αυτού, Ιώβ ΙΕ 15. Ο γέρον απήντησε, οι άνθρωποι έπαψαν να φροντίζουν για την απαλλαγή από τις αμαρτίες του και ασχολούνται με την έρευνα των ουρανών. Η ερμηνεία του ρητού που εζητήσατε είναι, μόνον ο Θεός είναι καθαρός, δι' αυτόν είπε η Γραφή, ότι ο ουρανός δεν είναι καθαρός ενώπιον του Θεού. Ένας αδελφός από την Αίγυπτον επήγε εις ξένον μέρος δια μίαν υπόθεσή του. Εις το ξένον αυτό μέρος παρέμεινε φιλοξενούμενος ενός αναχωρητού που διεκρίνεται δια την αγάπη του και φιλοξένει πολλούς. Κατά τη συζήτηση ο αδελφός ομίλησε εις τον αναχωρητή περί του Αβά ποιμένος. Όταν ήκουσε αυτό ο αναχωρητής επεθύμησε να γνωρίσει τον Αβά ποιμένα. Αφού επέστρεψε ο αδελφός εις την χώρα του, ύστερα από λίγων καιρών ήρθε και ο αναχωρητής στην Αίγυπτον προς τον αδελφόν εκείνο. Ο αδελφός τον εφιλοξένησε και τον οδήγησε προς τον Αβά ποιμένα. Αφού εισήλθε πρώτος εις το κελί του Αβά ποιμένος, του ανέφερε περί του αναχωρητού ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος, ότι τον αγαπούν και τον τιμούν εις την χώρα του και τα τι αυτά. Κατόπιτο της συστάσεων αυτών ο Αβάς ποιμήνε δέχτη με χαρά τον αναχωρητή και αφού αντίλαξαν τον αδελφικό ασπασμό εκάθισαν. Εν συνεχεία ο αναχωρητής ήρχισε να ομιλεί εκ της Αγίας Γραφής περί πνευματικών και ουρανίων ζητημάτων. Ενώ ομίλησε ο αναχωρητής, ο γέρον έστρεφε αλλού το πρόσωπό του και δεν του έδινε ούτε μία απάντηση. Ο αναχωρητής, αφού παρέμενε επαρκετό διάστημα χωρίς να του είπε ούτε μία λέξη ο γέρον, ελπίθηκε και βγήκε από το κελίο και λέγει στον αδελφό ο οποίος τον οδήγησε ως εκεί. Ματέως έκαμα όλο αυτό το ταξίδι, διότι ήρθα προς τον γέροντα και δεν θέλει να συζητήσει μαζί μου. Λυπημένος ο αδελφός ήρθε πάλι στο κελί και λέει στον Αβά ποιμένο. Αβά, σου ετώνησα ότι προς χάρη σου ήρθε αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Γιατί λοιπόν δεν συνομιλείς μαζί του? Τέκνον μου, απήντησε ο γέρον. Ο αναχωρητής είναι εκ των σπουδαίων ανθρώπων που ομιλεί περί ουρανίων πνευμάτων. Εγώ όμως είμαι από χαμηλά και εκ τούτου ομιλώ για επίγεια πράγματα. Εάν λοιπόν μου ομιλεί περί παθών ψυχής, εγώ θα μπορούσα να το απαντήσω. Τα πνευματικά όμως περί των οποίων μου ομίλησε, εγώ όσοι ψηλά δεν τα γνωρίζω. Μετά την εξήγηση αυτήν εξήλθε ο αδελφός και λέγει στον αναχωρητή. Ο γέρον δεν συζητεί ευκόλως διαζητήματα της γραφής. Όταν όμως τον ερωτούν περί παθών της ψυχής, τότε προθύμως απαντά. Κατόπιν της πληροφορίας αυτής του αδελφού, κατενήγει ο αναχωρητής και εισήλθε εκ δευτέρου στο κελί του γέροντος, ερωτών αυτόν με ταπείνωση. Τι να κάνω, Αβά, διότι με κυριεύουν τα πάθη της ψυχής? Ο γέρον με ενθουσιασμό λέει. Τώρα ήλθες όπως πρέπει. Ομίλησε μου δι' αυτά και θα σε πλουτίσω με πνευματικά αγαθά, δηλαδή με ψυχοφελείς απαντήσεις. Πράγματι λοιπόν, ήρχισε μεταξύ των δύο μία μικρά και ωφέλιμη συζήτηση περί των παθών της ψυχής και της αντιμετωπίσεώς του. Κατά το τέλος της συζητήσεως αυτής, κάτε ευχαριστημένος ο αναχωρητής και ωφελημένος εξ αυτής, είπε: Πράγματι, αυτή είναι η αληθινή οδός και ευχαριστώ τον Θεό, διότι αξιώθη να συναντήσει έναν τιού τον Άγιον. Ούτω δε ικανοποιημένος επέστρεψεν εις την πατρίδα του. Ένας γέρον είπε, εάν ένας αδελφός τη στιγμή που κάθεται στο κελίον του ενθυμηθεί ένα ρητό της Αγίας Γραφής και προσπαθήσει μόνος του να το ερμηνεύσει, περιστρέφων αυτόν εις τη σκέψη του, χωρίς να έχει φτάσει εις μέτρων τελειότητος ή να τον έχει τραβήξει η αγάπη του Θεού, διατρέχει μέγιστον κίνδυνο. Οι δαίμονες παρουσιάζουν το ρητό όπως αυτοί θέλουν και ρίπτουν ούτω τον τιούτον ή εισαίρεσιν ή υπέρμετρον υπερηφάνεια. Παρακάλεσε κάποιος τον Αβά σωσίπατρο. Αβά μου, δώσε μου μία εντολή για να την εφαρμόσει στη μοναχική μου ζωή. Και ο Αβά σωσίπατρος απήντησε. Να προσέξεις να μην εισέλθει γυναίκα εις το κελί σου και να μην διαβάσεις ποτέ απόκριφα βιβλία. Ο Αβάς Αντώνιος,
αναλογιστής μεταδέου στο βάθος των κρυμάτων του Θεού, παρακάλεσε το Θεό να του εξηγήσει μερικάς απορίας. «Κύριε», έλεγε, «γιατί μερικοί αποθνίσκουν εις μικράν ηλικίαν, ενώ άλλοι εις βαθύτα των γύρας? Γιατί άλλοι είναι πτωχοί και άλλοι είναι πλούσιοι? Γιατί οι μεν άδικοι πλουτούν και ευτυχούν, ενώ οι δίκαιοι πείνουν και υποφέρουν?» Ήλθε προς αυτόν απάντηση λέγουσα: «Αντώνιε, πρόσεχε τον εαυτό σου, διότι αυτά είναι ανεξερεύνητη κρίση του Θεού και δεν είναι ψυχικών σου συμφέρον η ενασχόλησης με αυτά». Μερικοί γέροντες ασκητέ επεσκέφτησαν κάποτε τον Αββά Αντώνιον. Μαζί τον ήταν ο Αββάς Ιωσήφ. «Θέλω ο Αββάς Αντώνιος να τους δοκιμάσει», τους είπε μία φράση εκ της Αγίας Γραφής, και ήρχισε να τους ερωτά από τους νεοτέρους προς τους μεγαλύτερους ποια είναι η σημασία της φράσης. Έκαστος λοιπόν απαντούσε διαφορετικά αναλόγως της σωματικής του ικανότητος, της πνευματικής του, συγγνώμη, ικανότητος. Εις όλους ο γέρον απαντούσε, δεν έβρεσε τη σημασία του ακόμη. Τελευταίον εξ όλων απευθύνεται προς τον Αββά Ιωσήφ: «Σύ πώς ερμηνεύεις το ρητόν αυτό, Αββά?» Ο Αββάς Ιωσήφ απέντησε: «Εγώ δεν γνωρίζω». Και τότε με ενθουσιασμό προσέστηφθε σε ο Αββάς Αντώνιος: «Πράγματι ο Αββάς Ιωσήφ ανεκάλυψε την οδό της τελειότητος, διότι είπε, δεν γνωρίζω. Ο Αββάς Δανιήλ διηγήθη περί του Αββά Αρσενίου, ότι απέφευγε πάντοτε να μιλεί περί ζητημάτων της Αγίας Γραφής, αν και είχε τη δύναμη, αν ήθελε, ούτω και ευκόλως έγραφε εν επιστολή εις όσους εζήτουν την επίλυση απορειών. Όταν δε ήρχε το κατά αραιά διαστήματα εις το καθολικόν της Χίτης, παρέμενε κρυμμένος πίσω από μίαν κολόνα για να μην τον ειδεί κανείς και τον προσέξει με τα εξεβασμού, και αυτός προσέξει κανένα αποσπόμενος από την ιερότητα της ακολουθίας. Κάποτε συγκεντρώθησαν οι πατέρες της Κίτεως για να ασχοληθούν με περί την μελέτη του Μελχισεδέκ, περί του οποίου αναφέρει ως γνωστούν η Αγία Γραφή, Γένεσης Γιώτα Δέλτα 18-20, Ψαλμός Ρωθήτα 4, Εβραίων Ζήτα 1-20. Ελισμόνησαν όμως να καλέσουν και τον Αββά Κόπριν, ύστερον τον εκάλεσαν, όταν δε προσήλθε τον ηρώτησαν σχετικώς. Εις απάντηση ο Αββάς Κόπρης εκτύπησε τρεις φοράς το στόμα του και είπε: «Αλίμονό σου Κόπρη, αλίμονό σου Κόπρη, διότι άφησες αυτά που σε διέταξε ο Θεός και ερευνάς αυτά που δεν σου ζητεί». Μόλις τον ήκουσαν οι άλλοι πατέρες, αντελήφθησαν τη σημασία των και έφυγαν από διατακελία του. Κάποτε ένας αδελφός επεσκέπτει τον Αββά Θεόδωρον, που εισκύτευε στην Θέρμη. Αμέσως δε ήρχισε να ομιλεί και να ερευνεί ζητήματα τα οποία ουδέποτε μέχρι στιγμής εκείνης εφήρμοσε εν στη ζωή του. Τότε ο γέρον του λέγει: «Συ τέκνο μου, δεν βρήκες ακόμη το πλοίο, ούτε έχεις ετοιμάσει τα αποσκευά σου. Πριν λοιπόν ακόμη ταξιδεύσεις, πώς ομιλείς, πώς να ευρίσκεσαι στην πόλη για την οποία προορίζεσαι? Κάμε πρώτα το έργο σου ως μοναχού και τότε έρχεσαι εις αυτά που τώρα συζητείς». Β. Του Αββά Ισαΐου: «Η επιθυμία για την φιλοπερίεργων έρευναν της Αγίας Γραφής γεννά την έχθραν και την φιλονικία μεταξύ των παρερμηνευόντων αυτήν. Το να κλαίει όμως κανείς για τα αμαρτίας του φέρει την ειρήνη. Η αμαρτία να κάθεται ο μοναχός στο κελίον του και να παραμένει αμετανόητος για τα αμαρτίας του και να ενοχλείται μόνον με τη φιλοπερίεργων έρευναν της Αγίας Γραφής. Όποιος αφήνει ελευθέραν την καρδία του εις την διερεύνηση και ερμηνεία των διαφόρων χωρίων της Γραφής, διερωτώμενος τι σημαίνει το ένα ή το άλλο, πριν ακόμη κερδίσει εις Χριστόν τον εαυτόν του, ότι ούτως πάσχει από άσκοπον και ανοφελή περιέργειαν και είναι αξιολύπητος εχμάλωτος. Όποιος αγρυπνεί για να εχμαλωτιστεί, προτιμά να ρίπτει με ταπείνωση των εαυτών του ενώπιον του Θεού, επιζητών πάντοτε το έλεος του. Μη ζητήσεις να κατανοήσεις τα υψηλάς λεπτομερίας των κρυμάτων του Θεού. Όταν τον παρακαλείς να σε βοηθήσει και να έρθει να σε σώσει από την αμαρτία, διότι όλα τα αφορώντα των Θεών έρχονται μόνατον όταν ο τόπος που θα τα δεχτεί, δηλαδή η καρδία, καταστεί αγνή και καθαρά.
Όποιος στηρίζεται εις τας γνώσεις του και κάνει το θέλημά του, αποκτά έχθραν εις την ψυχή του και δεν δύναται να απομακρυνθεί από το πνεύμα που φέρει λύπην στην καρδία του. Εκείνος που μελετά επιφανειακώς τους λόγους της γραφής και τους ερμηνεύει κατά τη γνώμη του και κρίνει τον εαυτόν του επί τη βάση του υπ' αυτού ερμηνευωμένων, ότι είναι εντάξει, ότι ούτως ασφαλώς δεν γνωρίζει την δόξαν του Θεού ούτε τον πλούτον της καλοσύνης του. Αντιθέτως, αυτός που εγκολπούται τους λόγους της Αγίας Γραφής και λέγει με ταπείνωση, δεν γνωρίζω να τους ερμηνεύσω, είναι άνθρωπος ότι ούτως δοξάζει τον Θεό στην καρδία του, αποθησαυρίζεται ο πλούτος του Θεού αναλόγως της πνευματικής του δυνάμεως